αυστηρά μέτρα, γιατί πρέπει όλοι να προσέχουμε και για τους εαυτούς μας και για τους υπαλλήλους και για όλο τον κόσμο και για τον κόσμο γενικότερα. Ανοιχτά μεν, αλλά λιγότερες ώρες, με συνεχές ωράριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα και τα φαρμακεία στο πλαίσιο της μη εξάπλωσης του κορονοϊού. Το ωράριο έγινε υποχρεωτικό για όλα τα φαρμακεία, 9 το πρωί με 5. Επιπρόσθετα βάλαμε άλλα 4 φαρμακεία για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται διασπαρμένα σε όλη την πόλη. Από τις 5 μέχρι τις 9. Επομένως καθημερινά θα είναι ένα διανυχτερεύον φαρμακείο συν άλλα 4 διημερεύοντα. Θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος μόνο όταν υπάρχει κάποια πολύ σοβαρή ανάγκη να πηγαίνει στο φαρμακείο στη διανυχτέρευση. Και για λόγους εξασφάλισης της υγείας και των ιδίων των ανθρώπων και του φαρμακοποιού και των υπαλλήλων και όλων. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λιγάκι μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση και για πόσο χρόνο θα διαρκέσει. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως ελλείψεις σε φάρμακα δεν υπάρχουν πέραν αυτών που καταγράφονται σε γάτια, μάσκες και αντισηπτικά, αν και σταδιακά αυτές αποκαθίστανται. Εκτός από τα φάρμακά του που με τις χρόνιες παθήσεις, ζητάνε μάσκες πάρα πολύ, που εξακολουθεί να υπάρχει κάποια έλλειψη στις μάσκες και αντισηπτικά γενικά. Αντισηπτικά σιγά σιγά αποκαθίσταται η έλλειψη που υπήρχε. Όσον αφορά τις μάσκες, ακόμα εξακολουθούν να υπάρχει έλλειψη όσον αφορά τις μάσκες.